Το σφυροκόπημα της Γάζας συνεχίζεται. Η νύχτα γίνεται μέρα από τις αεροπορικές επιθέσεις. Βροχή από ρουκέτες εκτοξεύονται από τη Γάζα στο Ισραήλ χωρίς σταματημό. Ο κόσμος παρακολουθεί έντρομος από τα μπαλκόνια του. Κάποιες αναχαιτίζονται από τον σιδερένιο θόλο την αεράμινα του Ισραήλ, ενώ άλλες περνούν και βρίσκουν στόχο, πιάνοντας κάποιους απροετοίμαστους. Δημοσιογράφος του Αλ-Τζαζίρα στη Γάζα έζησε κάθε δευτερόλεπτο από τη στιγμή που έπεσε το πολυόροφο κτίριο που στέγαζε τηλεοπτικούς σταθμούς. I'm sorry again. Yes, I need to go down. We're going to direct the camera now towards the explosions. Οι επιθέσεις συνεχίζονται για τέταρτη μέρα. Στη Γάζα καπνοί βγαίνουν από τα κτίρια. Ενώ στο Ισραήλ ο κόσμος τρέχει να καλυφθεί σε κάθε ήχος ειρήνας. Οι δύο πλευρές δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης και δηλώνουν πως θα κάνουν τα πάντα για τους λαούς τους. זה ייקח עוד זמן, אבל בתקיפות רבה, הן בהגנה והן בהתקפה, אנחנו נשיג את המטרה שלנו להשיב את השקט למדינת ישראל. Στις κηδείες των νεκρών στη Γάζα καταγράφεται όλη η οργή των Παλαιστινίων. Δεκάδες είναι οι νεκροί, μεταξύ τους πολλά παιδιά. Και στο Ισραήλ συντετριμένοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων. Ο Ισραηλινός στρατός φαίνεται να συγκεντρώνει δυνάμεις στα σύνορα με τη Γάζα. Όλοι φοβούνται πως η σύραξη θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο με χερσαίες επιθέσεις από το Ισραήλ. Πάνω από 7.000 έφεδροι έχουν κληθεί από τις αρχές. Την ίδια ώρα η Χαμάς φέρεται να κάνει χρήση στρατιωτικών drones, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού σκέλους της τονίζει πως το Ισραήλ δεν έχει δει τίποτα μέχρι τώρα. وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة. Το Ισραήλ διαμηνύει στους απεσταλμένους της Αιγύπτου πως δεν πρόκειται να σταματήσουν οι επιθέσεις, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν ανησυχία. Συνομιλία με τον Βενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος. I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ανώτατο αξιωματούχο στην περιοχή για συνομιλίες και με τις δύο πλευρές, σε μια προσπάθεια να υπάρξει κατάπαυση του πυρός.